Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συγχοινωνίων στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου με θέμα απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του 2011 σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου, τα τεχνικά έργα, τον πολιτισμό, την κοινωνική μέρημνα και την ανεγένεια εφαρμογή του προγράμματος της Δημοτικής Εντράσης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Συγχοινωνίων, κ. Χρήστος Ζαχαριάς, κάνοντας σκληρή κριτική στον Δήμαρχο Σπύρο Σταματόπουλο. Το Σάββατο, όπως γνωρίζετε και όπως είπατε, 7 ώρα το απόγευμα. Η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, είχε καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην ειδική συνεδρίαση για να γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων που λέμε. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτή η συνεδρίαση έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Δυστυχώς ο Δήμαρχος την έφερε τώρα και αφορούσε βεβαίως το 11. Τελειώνει και το 12 και ο κύριος Δήμαρχος θεώρησε καλό, γιατί προφανώς το 11 δεν είχε να δείξει κάποια πράγματα, να κάνει απολογισμό και για το 12. Πλην όμως εκείνο που έχω να τονίσω και το αντελήφθησαν οι περισσότεροι εκ των παρευρισκομένων είναι ότι αυτό ή προεκλογικό πρόγραμμα ήταν ή μία έκθεση ιδεών ήταν, μόνο απολογισμός των πεπραγμένων του 2011 δεν ήταν. Ένα πρόσθετο στοιχείο που έθεσα και έθεσε η μειοψηφία ήταν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έπρεπε να έχει γίνει και να έχει φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος τον ισολογισμό και τον απολογισμό για το 2011 με την έκθεση των ορκωτών ελεκτών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και μια εικόνα καλύτερη, γιατί αυτή η έκθεση και ο ισολογισμός δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση των οικονομικών του Δήμου. Έχει παραβεί και το νόμο, δηλαδή δεν έχει προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς υπάρχουν προβλήματα στη σύνταξη του ισολογισμού. Ας πάμε όμως τώρα και στις άλλες λεπτομέρειες που συζητήθηκαν. Όσον αφορά το έργο για το 2011, όπως τονίσαμε και αποδεικνύεται αυτό βεβαίως, δεν είχε να επιδειχθεί κάποιο έργο όσον αφορά τα τεχνικά έργα. Ήταν ελάχιστο έως μηδαμινό. Και εγώ θα έλεγα ότι ο Δήμαρχος, αν έλεγε στη συνέλευση ότι ξέρεις, για πολλούς λόγους, επειδή ήταν αρχή κτλ., δεν μπόρεσα να κάνω 5 πράγματα, αυτό ήταν κατανοητό και θα είχε και την κατανόησή μας. Όμως επιχείρησε να αποδείξει ότι πραγματοποιήθηκε κολοσιαίο έργο. Μάλιστα, είπα χαρακτηριστικά χαριτολογώντας ότι αν ήταν ένας ξένος άνθρωπος και είχε έρθει νύχτα στο Κιάτο και άκουγε αυτά στο θέατρο του Κιάτου, θα νόμιζε ότι το πρωί θα αντίκριζε τις Βερσαλίες, ξέρετε, τα παλάτια των Λουδοβίκων. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τα οικονομικά, όπου οι ισχυρισμοί του Δημάρχου ότι με δικές του πρωτοβουλίες και με αγώνα πολύ υπήρξε εξοικονόμηση πόρων, είναι η μισή αλήθεια αυτή. Γιατί υπήρχε μια φυσιολογική εξέλιξη στη μείωση των οικονομικών του Δήμου, διότι έχουμε τη λιτότητα, έχουμε μείωση των αιρετών, ένας δήμαρχος αντί για τρεις, ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, λιγότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υπάλληλοι υπέστησαν κατακρεούργηση των μισθών τους και καταργήθηκαν οι υπερορίες. Όλα αυτά συνετέλεσαν από μόνα τους στο να υπάρξει ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Και επιπροσθέτως, αυτή η τάση υπήρχε τα τελευταία χρόνια, γιατί από την στιγμή που μπήκε το διπλαγραφικό σύστημα στους Δήμους, είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να ακολουθούν αυτή την τακτική. Άρα, εν κατακλείδη, στο τέλος βεβαίως, μετά την τοποθέτηση τη δική μας, θέλω να πω και κάτι για την διαδικασία. Ο πρόεδρος θεώρησε πρέπον ότι για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που είναι. Στα χρόνια τα τελευταία που είναι, στα δύο χρόνια που είναι πρόεδρος, ότι έπρεπε να εφαρμόσει απαρεγκλήτως τον κανονισμό και μάλιστα τον εφάρμοζε μονόπλευρα. Ενώ είχαμε συμφωνήσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμαρχος θα μιλήσει 40 λεπτά, μίλησε μια μισή ώρα. Και ας πούμε ότι τέλος πάντων ο Δήμαρχος ήταν μίλησε. Μετά, όταν ήρθε η σειρά δικιά μας και που είχα ένα δεκάλεπτο, όπου εγώ τηρώ το χρόνο, στην πρωτολογία. Άρχισε να διακόπτει και το αποκορύφωμα ήταν ενώ σε άλλους και πολίτες και καλά έκανε. Υπήρχε μια ανοχή στην ώρα ομιλίας όταν μίλησε ο κύριος Βιτινιώτης, ο συνάδελφος της μειοψηφίας, και άρχισε να εισέρχεται στις λεπτομέρειες ώστε να αντικρούσει και τα λεγόμενα από τον Δήμαρχο όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα κλπ. Με στοιχεία, τον έκοψε με βίαιο τρόπο. Οπότε αναγκαστήκαμε εις ένδειξη διαμαρτυρίας και αξιοπρέπειας να αποχωρήσουμε. Και αυτό δεν είναι ότι το καλύτερο και πιστεύουμε ότι οι συμπολίτες μας αντελήφθησαν γιατί έκοψε τον κύριο Βιτινιώτη, γιατί ακριβώς θα έλεγε με στοιχεία και θα αντίκρουε το Δήμαρχο σε αυτά που υπόθηκαν. Αυτά ήταν τα θέματα που συζητήσαμε. Δεν συζητήσαμε βεβαίως και θέλω να το πω, διότι παραξενεύτηκα, δεν το γνώριζα. Ο κύριος Λέγας, ο πρώην δήμαρχος της Ασθενφαλίας και νυν περιφερειακός σύμβουλος, ανακοίνωσε εκεί στη συγκέντρωση ότι όταν με νομοθετική πρωτοβουλία το νερό ήρθε στην Κόρινθο, στην Ασθενφαλία, είχε συμφωνηθεί, λέει, θα το διερευνήσουμε αυτό,
ώστε ο Δήμος Κορυφαίου να δίνει στο Δήμο Κεφαλίας, τότε και τώρα Δήμος Κοινωνίων, 200.000 το χρόνο. Αυτά, παρόλο που είχαμε θέσει ερωτήματα επανειλημμένως στον κύριο Σταματόπουλο, θέλω να δω, να βρω, το λέμε επιφύλαξη, τα είπε ο κύριος Λέκας. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Λέκα αν υπάρχουν στοιχεία, ώστε αυτό το πράγμα, αν είναι ολιγορία της Δημοτικής Αρχής, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει και να διεκδικήσει τέλος πάντων αυτά που ανέφερε ο κύριος Λέκας.